Πάμε στην κυρία Στρίκου τώρα, την αντιπρόεδρο της ΔΕΑ Ηράκλειας, που φαίνεται ότι συμμετείχε, όχι φαίνεται, συμμετείχε σε μια ενημέρωση για το νερό εκεί στο Παλαιό Καστρό. Κυρία Στρίκου, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Κυρία Μωρέη, μια χαρά. Τι ενημέρωση έγινε σήμερα, για πείτε μου. Λοιπόν, έγινε μια ενημέρωση στους κατοίκους του Παλαιοκάστρου με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Υγείας σχετικά με το πόσιμο νερό που βγαίνει από τις γεωτρήσεις, περισσότερο για καθησυχασμό και για να γίνονται αναπτυκτά διαστήματα αυτές τις είδους ενημερώσεις. Είναι πριν από περίπου ένα χρόνο, επαναλήφθηκε σήμερα με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης. Ναι. Χωρίς, όπως είπα και στις δηλώσεις που έκανα πριν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η κατάσταση στο Παλαιόκαστρο είναι σταθερή. Δεν έχει ούτε προς το χείριστο έχει πάει, ούτε προς το καλύτερο. Α, είναι σταθερή, άσχημα σταθερή όμως. Είναι σταθερή, ναι. Είναι σταθερή και προσπαθούμε. Απλά το τελευταίο διάστημα γίνονται εντατικότατες, θα έλεγα, προσπάθειες εκ μέρους της ΔΕΙΑ να αντιμετωπιστεί το θέμα, με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται, για να προστατεύσουμε και την υγεία των κατοίκων και τη ΔΕΙΑ ότι κάνει σωστά τη δουλειά της. Κυρία Στρίκου, να ρωτήσω. Το πρόβλημα με το νερό είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολούσε πάρα πολλά χρόνια ή έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα? Αυτό χαίρομαι που μου δίνετε έτσι το έναυσμα να το πω. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και τις προηγούμενες διοικήσεις της ΔΕΙΑ. Έχει ενταθεί λίγο, για να πω την αλήθεια. Υπάρχει μια σταθερή κατάσταση, έχει βαλτωθεί μια κατάσταση τα τελευταία περίπου 3 χρόνια, όπου οι μετρήσεις στα νητρικά, μιλάω για τα νητρικά μόνο, δεν έχει κανένα άλλο θέμα, είναι πάντα σε οριακά σημεία και προσπαθούμε αυτό τώρα πια να το αντιμετωπίσουμε. Όπως είπα και στις δηλώσεις μου, θα ξεκινήσει, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες να ενταχθούμε σε 2 διαφορετικά προγράμματα και όποιο τρέξει ταχύτερα, για να ανοίξουμε, να γίνει διάνοιξη μια γεώτρηση για να επιλύσει το πρόβλημα πια οριστικά για όλα τα χρόνια. Κυρία Στρίκου, να μην το συνδέσουμε τώρα εμείς ως καχύποπτοι που είμαστε με τη λειτουργία του χιτά εκεί πάνω. Αυτό έτσι θα σας το πω, χωρίς να είναι θέματα πραγματικά που αφορούν άλλες ειδικότητες από τη δικιά μου. Ναι. Τι ενημέρωση έχετε εσείς ως αντιπρόεδρος? Σύμφωνα με αυτά που άκουσα και εγώ σήμερα από την Διεύθυνση Υγείας, από το στόμα του κ. Βουλγαρίδη, πραγματικά ο άνθρωπος έκανε μια τρομερή προσπάθεια να αποδείξει στους κατοίκους ότι δεν έχει καμία σχέση η λειτουργία του χυτά με τις ενδείξεις που μπορεί να βγάζει μια γεώτρηση. Και συγκεκριμένα αυτό που είπε και το έχω κρατήσει, είναι ότι σε όλο το σεραϊκό κάμπο υπάρχουν γεωτρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν κατά καιρούς αυξημένα νητρικά, τα οποία οφείλονται στην μη δυνατότητα που έχουμε όταν είναι κάμπος οι γεωτρήσεις να έχουν και προστατευτικές ζώνες και να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανθρώπινη καλλιέργεια και δραστηριότητα γενικά σε απόσταση 300 μέτρων από τη γεώτρηση. Όπως καταλαβαίνετε, στο σεραϊκό κάμπο κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί. Οπότε μπορεί να παίζει ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας μέχρι και ο υδροφόρος ορίζοντας που μπορεί να είναι από μικρό βάθος και να επηρεάζεται. Οπότε αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και μας καθησύχασε είναι ότι η λειτουργία του χυτά δεν έχει καμία σχέση με τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Άρα το σίγουρο είναι ότι έχουμε μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Υπάρχει μια αυξημένη, όχι μόλυνση, υπάρχει μια αυξημένη τιμή στις παραμετρικές τιμές των νητρικών και μόνο αυτό. Και μόνο αυτό, για νητρικά μιλάμε. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω. Είναι, εγώ θα σας κάνω έτσι μια διακοπή, συγγνώμη κιόλας. Ναι, παρακαλώ. Τα νητρικά ανήκουν απλά στις μη επιθυμητές ουσίες και όχι στις βλαβερές τοξικές. Ανήκουν στις μη επιθυμητές. Γιατί απλά βιβλιογραφικά υπάρχουν ενδείξεις ότι η μακροπρόθεσμη χρήση σε μεγάλες ποσότητες, όταν οι τιμές είναι από 120 ml ανά λίτρο και πάνω, μπορεί να προκαλέσουν κάποια προβλήματα στο πεπτικό σύστημα κτλ. Είναι απλά στις μη επιθυμητές. Και οι τιμές που έχουμε εμείς είναι σαφώς πολύ χαμηλότερες. Είναι πολύ χαμηλότερες, είναι στις μη επιθυμητές και καλά κάνετε και μου το λέτε. Απλά, ακούγοντας για νητρικά, επειδή δεν έχουμε ενταχθεί ως νομός στο πρόγραμμα της απονητροποίησης και επειδή κάποιοι μας έλεγαν ότι είμαστε επιστήμονες, το παίζουμε επιστήμονες εδώ σε τούτο εδώ την εκπομπή, και γιατί δεν και καλά θα πρέπει να ενταχθεί ο νομός, δεν έχουμε έστω και μία γεώτρηση, θα σας πω εγώ, η οποία παρουσιάζει αυτά τα όρια των νητρικών, τότε θα πρέπει να σημάνει συναγερμός, καθώς είναι ένα μη επιθυμητό, μου είπατε, στοιχείο. Ακριβώς. Άρα αυτό θα πρέπει να καλύψουμε κάποιον και να τα πάρουν κάποιοι άλλοι τα λεφτά και όχι οι σέρες. Τα θεωρώ πραγματικά αναγκαστικά όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές και τυχόν προβλήματα, για να μην δημιουργούμε και πανικό τώρα, που δεν επιπληθούν. Μου είπατε ότι είναι μη επιθυμητό στοιχείο, έτσι δεν είναι? Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι η κατάσταση σίγουρα αντιμετωπίζεται. Να ξέρετε ότι αυτό είπα και στους κατοίκους, ότι η ΔΕΙΑ είναι αρρωγός στις προσπάθειες. Αλλά δεν τους φαρμακώνεται, προς Θεού, ναι.
να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Κάνουμε πραγματικά, το λέω αναδεκαπενθήμερο προς τη μήνα έτσι και του συνεργάτη που έχουμε, αναδεκαπενθήμερο προχωράμε σε μετρήσεις και βλέπουμε τι γίνεται. Και προσπαθούμε, ήδη σήμερα είχαμε αυτή την κουβέντα έτσι μετά τη σύσκεψη, να εξετάσουμε ακόμη και τη δεύτερη, την εφεδρική γεώτρηση του Παλαιοκάστρου, να δούμε σε τι κατάσταση είναι, άμα μπορέσουμε να λύσουμε κάποιο θέμα που τυχόν προκύψει εκεί, να δώσουμε νερό από εκεί. Και ούτως ή άλλως, ακόμη και να λυθεί έτσι, θα διανοιχθεί καινούργια γεώτρηση. Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει προχωρήσει η διαδικασία σίγουρα. Πολύ ωραία. Δεν έχετε πρόβλημα με πλημμύρες εσείς? Όχι, από ό,τι ξέρω, όχι. Αυτή τη φάση είμαστε σχετικά καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρία Θρίκου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.